Καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να σας ενημερώσουμε για την αναβολή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την οποία είχαμε προγραμματίσει και την οποία αναβάλαμε λόγω του ότι η κοπή της πίτας είναι μια πράξη χαράς και εμείς συνδεδομένοι αυτή τη στιγμή το κλίμα γενικότερα που επικρατεί στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο χαρούμενο εν όψη των γνωστών γεγονότων. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Παπαδάκη Δημήτρη. Έχουμε την Τομεάρχη Νοτίου Αιγαίου, την κυρία Σαρούκου, σε θέματα ενημέρωσης. Και τον φερόμενο ως υποψήφιο, σωστά το λέω κύριε Μαρβέλια? Όχι, υποψήφιο. Υποψήφιο, τον υποψήφιο. Πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαραβέλια. Ο λόγος ο οποίος βρισκόμαστε ξανά σήμερα είναι για να τοποθετηθούμε σε τρέχοντα θέματα. Χτες να σας ενημερώσω ότι στην τοπική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έγινε μία ευρεία σύσκεψη και ανταλλάγησαν διάφορες απόψεις για την τρέχουσα επικαιρότητα. Ο λόγος στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Παπαδάκη Δημήτρη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αν και ήρθατε σε δύσκολες εποχές, τα προβλήματα των νησιών τα γνωστά, το θέμα αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσετε στους αρχής εξ αρχής είναι το θέμα του ΦΠΑ, το οποίο έχει πρόβλημα παρουσιάσει και σε όλα τα νησιά, η άσχημη πληροφόρηση, το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μνημόνιο, η αύξηση του ΦΠΑ. Δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει στο μνημόνιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτή είναι η δέσμευση από το Νέα Δημοκρατία. Οπότε ξεχάστε το. Μετά, πραγματικά είναι εποχές δύσκολες, είναι εποχές κριτικής και αποκριτικής όλων μας. Η χώρα μας περνάει μια δύσκολη καμπή. Βλέπετε και τις εξελίξεις, ακούμε τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, πώς αντιδρούν πάρα πολλοί βουλευτές από όλα τα κόμματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση του Πασόκ μας έφτασε σε αυτό το σημείο, σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να μην υπάρχει κουνατού στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, να μην μπορεί να διαπραγματευτεί, να είμαστε από τη σκύρα συχάριδοι και να είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στην ιδεολογία μας, Νέα Δημοκρατία, και στην πολιτική μας. Ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύω ότι κάνει υπέρβαση στον εαυτό του αυτή τη στιγμή για να αποδεχθεί αυτό το μνημόνιο. Και πιστεύω ότι κάνει αυτά. Θα το δείξει και η ιστορία φυσικά, και το άμεσο μέλλον. Έκανε σωστά όταν είπε πριν δύο χρόνια όχι στο μνημόνιο. Πιστεύω ότι κάνει σωστά σήμερα που λέει ναι, με τον τρόπο που το λέει. Αυτό που μπορώ να πω πλέον, ότι μπαίνουμε, αυτό που είπαμε, σε μια δύσκολη φάση. Οπότε θα πω για αυτό που μας είπαν κάποτε δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Σόιμπερ ήταν, ποιος ήταν, μας είπε καλό κουράγιο. Αυτό φτάνησαμε σε αυτό το σημείο να λέμε καλό κουράγιο μετά από δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Σαρόπο. Δύσκολα μαραφέτια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που είσαστε εδώ Κυριακή πρωί. Μας κάνετε την τιμή. Ο δικός μου στόχος και ταυτόχρονα η αρμοδιότητα, είναι η ενημέρωση της κοινωνίας αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης των τοπικών όσον αφορά τα τεκτενόμενα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Σε τόσο δύσκολες συγκυρίες που διανύουμε,
αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον μας είναι η ενημέρωση. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν εγώ θα είμαι κοντά σας για όλα τα νησιά μας, τη Ζωδεκανήσου αλλά και των Κυκλάδων. Και θα ήθελα να πω και σε εσάς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ό,τι χρειαστείτε θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και παράλληλα δίνουμε έμφαση και στις σχέσεις μεταξύ των τοπικών επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα νησιά, στην καλύτερη δυνατή συνεργασία τους και με την ΟΔΕ. Αυτά από μένα. Ξέρετε, όταν πρόκειται περί συνέντευξης, περισσότερο ρωτάτε εσείς και λιγότερο ομιλούμε εμείς. Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, μετά τα όσα διαδραματίζονται στη χώρα μας και μια και βρισκόμεθα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στα νησιά μας, έχουμε την εντύπωση ότι κάτι πρέπει να πούμε περισσότερο, ευχαριστώντας σας καταρχήν για την παρουσία σας εδώ, για την αγάπη σας, την εκτίμησή σας και το σεβασμό σε όλους εμάς που αγωνιζόμεθα και μεταφέρουμε τον λόγο των κομμάτων μας από την κεντρική διοίκηση στην περιφέρεια και αντιστρόφως. Από την περιφέρεια μεταφέρουμε τα προβλήματα προς την κεντρική διοίκηση, στα οποία προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Λύσεις για μεγάλα προβλήματα που είναι για μας, αλλά μικρά για το κλινόν άστι, για αυτούς που παίρνουν αποφάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να ομιλήσω για το θέμα των ιατρών, της υγείας. Ξέρετε ότι προχθές στην Πάτμο υπήρξε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, εγκλώβησαν τον διοικητή της Λέρου, του νοσοκομείου, γιατί υπάγεται η πάτμωση στην Λέρο, δεδομένου του γεγονότος ότι οι άνθρωποι δεν είχαν έναν παιδίατρο. Ήταν ένα και από τα θέματα που σας απασχόλησαν τις περασμένες εβδομάδες. Αυτά είναι οδυνηρά. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι τα μεγάλα προβλήματα για μας, που είναι μικρά για τους άλλους στην Αθήνα, είναι σοβαρά. Παίζονται οι τύχες ζωών. Η ζωή του κάθε ενός είναι σημαντικό κομμάτι και δεν μπορεί να παίζει καμία κυβέρνηση και δεν μπορεί να παίζει κανένα κόμμα με αυτό το στοιχείο. Επίσης, τα προβλήματα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε είναι τρία σημαντικά ουσιαστικά. Είναι η υγεία, είναι η αυτοπλοεία που πολλά νησιά δεν έχουν πλοίο αυτή την περίοδο. Θυμάμαι παιδί μου, φοιτητής ακόμα στην Ιταλία και όταν ερχόμουν είχαμε τρία καράβια προς Πειραιά και τρία προς Ρόδο. Και σήμερα έχουμε ένα κάθε δύο μέρες.